κοντά στην επίσημη θέση του κόμματος. Είναι καθαρά προσωπική του άποψη. Πριν με εντυπωσίασε από το προηγούμενο ρεπορτάζ το τελευταίο κομμάτι που αφορά την καρδιά, που δείχνει ότι ο άνθρωπος μέσω της τεχνολογίας μπορεί να κάνει θαύματα όπως μπορεί να κάνει και εγκλήματα. Εκείνο, άρα, στο αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες που έχουμε σαν άνθρωποι και σαν συλλογικότητες στο να κάνουμε θαύματα, στο να καλυτερεύουμε τη ζωή μας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς όσο αφορά αυτού του είδους την τρομοκρατία ή μάλλον την τρομοκρατία γενικά είναι χρόνια εκπεφρασμένες. Δηλαδή, αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε κατάσταση με την απειλή στη ζωή ή με την εφαρμογή της απειλής του, δεν έχει ιστορικό παράδειγμα, δεν έχει έκφραση αυτού του πράγματος, έχει ακριβώς την αντίθετη. Ότι βοηθάει το σύστημα στο να σκληραίνει και να εναλλάσσεται με διάφορους τρόπους και το θέμα είναι ότι αυτό το χτυπάει την πρόθεση ή αν θέλετε την αντίληψη ότι αυτός που αλλάζει τις καταστάσεις, άρα και τα συστήματα, είναι η κοινή θέληση εκατομμυρίων ανθρώπων που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, το μοναδικό κανένας που πρέπει να, πράγμα που πρέπει να δει είναι ότι αυτό τόνισε και ο Μανώλης ο Γλέζος και με την δήλωσή του. Συμφωνείτε όμως με αυτό που λέει ότι το σύστημα και μόνο λέει συμφέρει. Μα αυτό δεν είπα και εγώ προηγούμενα. Συμφωνείτε δηλαδή με αυτό. Βεβαίως. Και εδώ βέβαια επιτρέψτε μου να έχω και πολλά προσωπικά ερωτηματικά σε σχέση με την όλη η ιστορία. Εδώ θα έλεγα λοιπόν ότι και η τεχνολογία σε αυτό το επίπεδο, με κάποιο τρόπο, γιατί μερικά πράγματα τα πιστεύω και μερικά πράγματα δεν τα πιστεύω από αυτά που γίνονται και δεν μπορώ να μείνω στο πόσοι πήραν μέρος κατά τη διαδικασία της, της κινηματογράφησης. Δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα επιχειρείται, είναι δυνατόν, να εξελιχθεί μια κοινωνική και πολιτική δύναμη που να αλλάξει τα πράγματα και την ίδια στιγμή δραστηριοποιούνται ή επικοινωνιακά είτε πρακτικά άλλες διαδικασίες. Σήμερα η Αυγή, κύριε Βίτσα, γιατί δεν φιλοξενεί στο εξώφυλλό της το θέμα του Χριστόδουλου Ξηρού? Γιατί να το φιλοξενήσει. Γιατί να το φιλοξενήσει. Δεν είναι θέμα απαξίωσης ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι και εμείς σαν κόμμα αλλά και η Αυγή ως μια εφημερίδα της αριστεράς, αυτά που πρέπει να φιλοξενεί κατά κύριο λόγο στο εξώφυλλό της είναι τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν την κοινωνία. Δεν είναι πραγματικό πρόβλημα και αυτό, κύριε Βίτσα. Το γεγονός ότι ο κύριος Ξηρός... Θέλω να πω, δεν δίνει πάτημα σε κάποιους που υποστηρίζουν ότι κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μιλήσει και θετικά για τη 17 Νοέμβρη στο παρελθόν? Κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως κάποιοι και από άλλες πολιτικές δυνάμεις, έχουν, αν θέλετε, όπως όφυλαν, θα λέω, κοινωνικά, ακολουθήσει τις αρχές του νομικού πολιτισμού που έχει θεσπίσει ο νομικός πολιτισμός και το Σύνταγμα, να λες ένα καλό λόγο είτε για να ελαφρυνθεί η ποινή ή για να διευκολυνθεί η δικαστική έρευνα. Εκεί τελεία. Έχω πει πολλές φορές ότι σε κανέναν, ούτε σε κανείς και καμιά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμπαθεί την τρομοκρατία. Αντίστοιχα, κατανοεί πάρα πολύ καλά ότι η τρομοκρατία όπου αυτή προχωράει είναι ενάντια στο λαϊκό κίνημα. Κύριε Κουμπούρη, ούτε...